Give me just a little more time. You know my loving ain't a crime. Read the signs. Open up your heart to me. Let yourself to be free. And follow me. Έλα Λαούρα, τι κάνεις μωρό? Καλά κι εγώ. Πες μου γρήγορα, θα μπορέσεις να περάσεις από το σπίτι? Όχι, κουκλά, θα σε περιμένω. Πω, τι κουκλάρα έχουμε εδώ. Κάτσε, έχω ετοιμάσει κάτι πολύ special για σένα. Δεν θα ρωτήσεις πως ήταν η μέρα μου. Εντάξει. Οχ, άρχισαν οι επιθέσεις. Λοιπόν, Λάουρα, πως ήταν η μέρα σου? Χάλια, Τζόνι. Θα τα αλλάξω όλα αυτά. Ο Τζόνι είναι εδώ. Περίμενε. Κάποτε μου είχες πει ότι μια βραδιά στον Μπορντό ήπιες ένα ποτήρι κρασί που σε έκανε να νιώθεις υπέροχη σαν θεά και έτοιμη για οποιαδήποτε ερωτική περιπέτεια. Λοιπόν, το βρήκα και να το. Ηρέμησε, αγόρι μου. Μόλις ήρθα. Ας πούμε και μια κουβέντα. Ακούω. Βαριέμαι. Τρελά όμως. Λοιπόν, είχα μια άσχημη μέρα σήμερα. Έχω άγχος. Και εγώ τι είμαι, ρε, ψυχολόγος. Και τι νομίζεις, ότι θα λυθεί το πρόβλημα με το άγχος? Έλα μωρό μου, πιες το. Για σένα το έφερα και δεν ήταν καθόλου εύκολο να το βρω. Τρελό αγόρι. Άστο. Για να δω ποιος είναι. Ο άντρας μου. Ναι, Περικλή. Τι έγινε? Οχ. Εντάξει, έρχομαι. Πρέπει να φύγω, Τζόνι, sorry. Γιατί το σήκωσες, Λάουρα? Τι έγινε πάλι? Έχουμε προβλήματα με το γιο μου. Μπλεξίματα. Φεύγω. Δεν το πιστεύω. Έκανα τόσο κόπο και έτσι απλά λες φεύγω. Ξέρεις πόσα πράγματα έπρεπε να κυρώσω για να έχω αυτό το χρόνο μαζί σου? Τόσο ανόητο σε, Τζόνι. Είμαι παντρεμένη γυναίκα με παιδί. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμη? Γιατί, εσύ το έχεις καταλάβει? Το παιδί μου πάνω απ' όλα. Βάλ το καλά στο νου σου. Γιατί εσύ μου φαίνεται, το μόνο που έχεις στο μυαλό σου είναι το σεξ. Έλα, Σουζή. Τι κάνεις μωρό απόψε? Γουστάρεις να περάσεις από εδώ για γούστα? Α, αυτό είναι. Okay, μωρό, σε περιμένω. Οκ, το εξασφαλίσαμε το σεξάκι μας για απόψε. Mm.
Σας διέκοψα, κυρία μου. Δεν πειράζει. Για πες. Αλήθεια. Πού ήσουν? Στην αισθητικό μου. Πες τι τρέχει. Τηλεφώνησαν οι φίλοι του Πάνου. Τελευταία έχει κλειστό το κινητό του και δεν θέλει να βγει μαζί τους. Θα με τρελάνει αυτό το παιδί. Αλλά αυτό ήταν το τόσο επίγον που έπρεπε να έρθω άμεσα. Τρώει λίγο. Μιλάει λιγότερο. Δεν πήγε να αφήσει βιογραφικά σε δύο εταιρείες που του σύστησαν. Δεν θέλει να βγει καν από το σπίτι. Τι άλλο θες? Είχε να μοιάξει. Ενώ εσύ, σπουδαία προσωπικότητα. Για να μην σας λείψει εσάς τίποτε, από το πρωί στο βράδυ δεν σηκώνω κεφάλι. Δεν προλαβαίνω να κρατάω κι αυτόν από το χεράκι. Δεν είναι μωρό. Πρέπει κάποια στιγμή να βρει τον δρόμο του. Όπως τον βρήκες εσύ. Δουλειά, σπίτι, τηλεόραση, σιωπή, τέλεια. Το μήλο κάτω από τη μηλιά. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ ούτε να την ακούω, ούτε να την βλέπω. Πρέπει να είσαι το σωστό πρότυπο γι' αυτό. Να του δείξεις πώς να φέρεται σαν άντρας. Βαρέθηκα να είμαι η μητέρα και ο πατέρας αυτή την οικογένεια. Κάνε κάτι επιτέλους. Ο γιος μας είναι έτσι γιατί εσύ σαν γονιός είσαι από όλα. Είσαι εδώ σωματικά, αλλά στην ουσία λείπεις. Ευτυχώς που υπάρχει και ο πατέρας μου. Έχουμε μια αρσενική παρουσία εδώ μέσα. Αλλά έτσι ήσουν πάντα. Με ακούς? Έλα, Τζονί, τελείωσε ο Μαρίς. Δεν περίμενα να πάρεις τόσο γρήγορα. Τι έχεις στο νου σου? Όλα καλά? Μια χαρά. Συγγνώμη που ήμουν κακόγευτη απότομα μαζί σου. Όμως, ξέρεις, δεν είμαι και στα καλύτερά μου τελευταία. Ευχαριστώ που σκέφτηκες το κρασί. Ήταν πολύ τρυφερή η χειρονομία. Να είσαι καλά, Λάουρα, αλλά ξέρεις, καλό θα είναι να σκέφτεσαι κι εσύ λίγο εμένα. Αυτό κάνω τώρα. Είσαι στο σπίτι? Να έρθω να πιούμε εκείνο το κρασί. Sorry. Τώρα είναι αργά. Έχω κάνει σεξ. Κανόνισα κάτι άλλο. Τι? Άλλη φορά. Τι νόμιζε ότι θα έκανα αν έφευγες? Θα καθόμουν να κλαίω τη μοίρα μου. Με ξέρεις? Ναι, σε ξέρω. Άντε, γεια. Έλα, Ερμή. Τι κάνεις, φίλε μου? Καλά. Να περάσουμε στον δρόμο. Οκ. Σε λίγο θα είμαι εκεί. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν είναι καλά. Για πες. Ούτως ή άλλως, δεν βλέπω να με αφήνεις να σε ξεπεράσω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ή γιατί το κάνεις? Αυτή η παράλληλη ζωή με κούρασε. Το θέμα είναι να περνάμε καλά. Χωρίς αυτό να είναι σβάρος άλλο. Και να κάνουμε πράγματα για κάποιον καλό λόγο. Καλό λόγο. Το οικονομικό είναι ένας λόγος για να μένουμε τον Περικλή. Δεν ξέρω. Δεν είμαι και πολύ περήφανη για τις επιλογές και τις πράξεις μου. Τι σου δίνει η επαφή με τον Τζόνι? Γιατί δεν νομίζω ότι αυτό είναι σχέση.
Νόμιζα ότι με ήθελε, αλλά αυτός θέλει μόνο το σεξ από μένα. Σε νοιάζομαι τόσο. Το ξέρεις, νομίζω, ότι πρέπει να βρεις τη δύναμη μέσα σου, να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις και να διαλέξεις τους ανθρώπους που είναι αληθινά δίπλα σου. Και μακάρι να είχα βρει το κουράγιο να σου πω ότι νιώθω για σένα. Πρέπει να βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου και να πάρω κάποιες αποφάσεις. Ο Πάνος, πού είναι σε όλα αυτά? Γιατί είσαι μια γυναίκα, αλλά πρώτα απ' όλα είσαι μάνα. Πόσο νόδι να μπορώ να σου πω κάτι τέτοιο? Νομίζεις ότι δεν τον αγαπάω? Το ξέρω ότι τον αγαπάς. Αλλά μέσα στο δίδυμο άντρας γκόμενος, ίσως ο ρόλος της μάνας έχασε τη σωστή του διάσταση. Με στριμώχνεις τώρα, αλλά καλά κάνεις. Σε νοιάζομαι αυτό, γι' αυτό. Ίσως είσαι ο μόνος. Θα τον πάρω τώρα να δω τι κάνει. Έλα πάνω. Κάνεις, αγόρι μου. Σίγουρα καλά. Ναι. Δεν βγαίνεις πια με τους φίλους? Ξαναγύρισες τις παλιές σου παρέες? Γεια σου, παππού. Καλώς τον Πάνο. Τι κάνεις? Τι να κάνεις, ανυπομονώ να σε μάθω να καβαλάς μηχανή. Αρχίσαμε πάλι. Γιατί όποιος δεν οδηγεί μηχανή δεν είναι άντρας. Μπα, δεν γουστάρω. Ρίξ το έξω, οδήγα τη μηχανή σου. Ταξίδεψε, φλέρταρε, τόλμησε. Είμαι σε φάση που δεν έχω και πολλά κέφια. Γιατί ρε μεγάλη, τι σου λείπει? Νέος είσαι, γερός είσαι, ωραίος είσαι. Τι άλλο θέλεις? Κακομαθημένα τα σημερινά παιδιά. To master different worlds, but all I've kept living up against the odds. Sad situation. Mistakes I've made a few, but how can you go on erasing all those things we'll be missing? Κοίτα, ο θείος Πέτρος, στο ψάρεμα, ο συνήθως. Να πιάνε και κάνα ψάρι. Γεια σου, θείε. Ρε, καλώς. Τι λέει? Μπα, δεν είναι τυχερή μου μέρα σήμερα. Ενώ όλες οι άλλες. Και επειδή δεν βλέπω να τρώμε ψάρι, δεν πάμε απόψε για κανένα σουβλάκι. Οκ. Και δεν πάμε. Λοιπόν, κρατήστε όρεξη για αύριο. Είμαι σίγουρος θα φάμε ψάρι. Μόνο να προλάβω τους μπαρκάριδες πριν ξεπουλήσουμε.
wanna fly like I'm a master when I rest your scenes. Up in the skies, I wanna feel, I wanna rap in my dreams. I wanna fly like I'm a master when I rest your scenes. Until it's angles in my star up in the sky. Stay with the wind across the road. The music I hear makes me bored. Λοιπόν, μικρέ, τι λέει? Όλα καλά. Και τώρα αρχίζει το πρίξιμο. Καλά. Στο σπίτι όλα καλά? Δεν νομίζω πως είμαστε η πιο ευτυχισμένη οικογένεια. Ο καθένας μας είναι στον κόσμο. Και φρόντισε κι εσύ να βρεις τον δικό σου. Μια που τον βρήκες εσύ τώρα, ψάραμα, γήπεδα, γκόμενες. Δεν ξέρω τι θέλω. Παλτσιακές ανησυχίες. Ωραία Αφρική που σας χρειάζεται. Εκεί θα δείτε τα πραγματικά προβλήματα. Άκου πάνω. Πρόκειται να ζεις όσο μπορείς με τα θέλω σου και όχι με τα πρέπει σου. Εσύ τι λέει, περνάς καλά? Εγώ είμαι Εργένης. Αυτό από μόνο του με κάνει να είμαι καλά. Παίζει θέμα. Ας το μωρέ αυτό. Εσύ κοίτα να βρεις καμιά κοπέλα. Φτάνει πια με τις συμβουλές, σε παρακαλώ. Δεν μιλούσαμε γυναίκα, καλά ρώστε. Ένας φίλος μας κάλεσε στο κάμπο που έχει δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Εντάξει, δεν είμαι και κανένας παλιόγιος. Έτσι μπορούμε να περάσουμε ένα ωραίο καλοκαίρι. Καλό ακούγεται. Τέλος πάντων, κάποιος πρέπει να συνοδεύσει τα καφί. Είμαι μέσα. Έλα, Λαούρα. Τι κάνει, αδερφούλα μου? Ο Πάνος. Ναι, εδώ μαζί μου. Ναι, και ο μπαμπάς. Διάξαμε συμμορία. Τι? Όχι ρε, μια χαρά τον βλέπω. Όχι πως είναι έξω καρδιά σήμερα, αλλά ούτε χειρότερα από ό,τι συνήθως. Νομίζω πως του κάνει καλό η παρέα μας. Ναι, συναντιόμαστε τεχνικά. Ο μπαμπάς γκρινιάζει. Εγώ κάνω αυτό που ξέρω καλύτερα. Και ο Πάνος κάθεται σε μια γωνιά και μας μελετάει. Ίσως γράφει ένα βιβλίο με τίτλο «Το σόι μου». Όχι, μην ανησυχείς, τον έχουμε υπό την προστασία μας. Εσύ όχι. Δεν έχεις καμία δουλειά εδώ. Μας χαλάς την αντροπαρέα. Στο σπίτι είναι όλος δικός σου. Ναι, ναι, ηρέμησε. Όλα θα πάνε καλά. Μένω με τον Περικλή για να με συντηρεί. Δεν τον θέλω και πιθανότατα δεν με θέλει. Μα Τζόνι θέλει απλά ένα κορμί. Το παιδί μου το βλέπω όλο και πιο σπάνια. Μια χαρά δηλαδή. Τι ψάχνεις τελικά? Τον άντρα που θα σου δώσει τη λύση? Το πριγκιπόπουλο? Να ζεις ακόμα μέσα από κάποιον άλλον? Γιατί αυτό που πρέπει είναι να ζήσεις. Το μόνο που πρέπει. Λοιπόν, θα πιάσω δουλειά στο φούρνο της ξαδέρφης. Θα φύγω από εδώ και για πρώτη φορά θα πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. Αντίο Τζόνι, Περικλή, σάουνες, τέρματα shopping therapy. Έλα, Ερμή. Καλά, εσύ.
Πραγματικά. Οκ. Ραντεβού εκεί. Τις ομορφιές σου είσαι απόψε. Παρομοίως. Λοιπόν, πώς πάει? Εγώ είμαι πολύ καλύτερα ήδη. Πίνοντας κρασάκι, θα σου πω τα σχέδιά μου. Είμαι όλος αυτιά. Έτσι ξαφνικά με πνίγει το παράπονο. Θυμήθηκα που μου έλεγες προάλλες ότι δεν είναι απαραίτητο να είσαι με κάποιον για να είσαι καλά. Και ότι πολλές φορές έχεις για παρέα τα CD σου, τα βιβλία σου, τη γάτα σου. Τις σκέψεις μου, το φεγγάρι. Εξάλλου η μοναξιά είναι χειρότερη όταν είσαι με κάποιον που δεν επικοινωνείς. Στη νέα μου ζωή. Στη νέα σου ζωή, λοιπόν. Είναι κάτι στιγμές. Μακάρι να είμαι εγώ στη ζωή σου. Την οποία θα ξοδέψω με ανθρώπους που αξίζει να είμαι μαζί τους. Δεν το πιστεύω. Θα μας πάει το κορμίο. Γεια σας. Γεια. Ωχ! Τι παίζει τώρα? Γεια. Μόνο ένα λεπτάκι θα σε ενοχλήσω. Σου λέει κουκλίτσα, να κλείσω τριήμερο στην Μύκονο για κοντραγούστα. Τριήμερο, είσαι πολύ λίγος. Οκ, εσύ χάνεις. Και στο μυαλό μια κόλαση, να φτιάξει να με κρατά. Είναι κάτι στιγμές που με τρομάζει. Η ζωή δεν είναι τα τριήμερα, είναι όλο το υπόλοιπο. Εγώ έχω πάρει τις άδειες μου μαζεμένες. Είναι κάτι στιγμές που τα μάτια κλαίνε. Και τότε όλα μου φταίνε που σε θέλω. Okay. Θα πάω στην Μύκονο για μωρά από τη Σουηδία και θα γουστάρω. Ναι. Έλα, Σουζή. Τι είπες? Περιμένεις μωρό από μένα? Είσαι σίγουρη? 100%! Πόσο με πειράζει που δεν είναι.